έχουμε την Νάντια που λες στην τηλεφωνική μας γραμμή για να της πούμε χρόνια πολλά. Νάντια, καλημέρα, σε πήραμε για χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά ρε Νάντια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, χρόνια πολλά στη Μισή Ελλάδα που σήμερα γιορτάζει. Πού είναι τα γλυκά βρε Νάντια? Πού είναι κορίτσι μου? Δε παιδιά, δεν είναι από εκεί, πήγα στο ραδιόφωνο που ήμουν πριν από λίγο γλυκά. Αλλά περιμένουμε και εμείς εδώ, δίπλα είμαστε με το ραδιόφωνο. Ένας δρόμος είναι. Χρόνια πολλά, Νατιάκη μου, πώς θα τα γιορτάσεις? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα γιορτάσα εχθές. Να τα. Μου κάνανε έτσι λίγο surprise οι φίλες μου και ήρθαν από το σπίτι. Σήμερα δεν νομίζω, γιατί ξυπνάω πολύ πρωί για το ραδιόφωνο. Οπότε προσπαθώ και να κοιμάμαι νωρίς. Αργείς που και που, σ' ακούω. Τι παίρνει ένα ύπνο. Τι έγινε χθες το βράδυ λοιπόν? Πες μας όλο το σκηνικό. Με τις φίλες σου, πες μας τι έκανες με τις φίλες χθες το βράδυ, να τα ακούσουμε. Ήταν κάποια στιγμή, γιατί μένουμε και σχετικά κοντά και μου φέρανε γλυκά και καθίσαμε έξω. Αν και το βράδυ δεν ήταν πάρα πολύ ζεστό, αλλά εμείς το δοκιμάσαμε, το προσπαθήσαμε. Το γιορτάσατε όπως και να έχει. Το γιορτάσαμε, ναι. Πες μου λίγο για το kitesurf, ρε Συνάντια, που βλέπω φωτογραφίες που ανεβάνεις στο Twitter. Έχεις ξεφύγει πια, είσαι πολύ πιο ρυψοκίνδυνη στη ζωή σου, θα το πω. Κοίταξε, ένα κοτσάκι μου. Όταν γενικώ έχει χρόνο και είναι και σκύλο σου δίπλα και δεν έχει άλλα πράγματα που να απασχολούν την ημέρα σου. Την καθημερινότητά σου. Την καθημερινότητά σου ακριβώ. Τότε βρίσκει διεξόδου αλλού. Νομίζω ότι αυτού του τελευταίου μήνε έχω δοκιμάσει ό,τι δεν έχω δοκιμάσει στην προηγούμενη ζωή και ενώ σε δραστηριότητε. Και κάνει και ράφτινγκ στον επάνω, στον Εύβοινο από ό,τι ξέρω. Στον Εύβοινο, ναι. Αυτό Χρήστο, πραγματικά πρέπει να σε πάρω κάποια στιγμή, να σε πάω στα μέρη μου. Ευχαριστώ. Ωραίο συνδυασμό σα. Να κάνω ράφτινγκ με πανσέλινο, όπως έκανα τότε το Σαββατοκύριακο των εκλογών. Έτσι, βέβαια. Νάντια, ψάχνεις τον εαυτό σου αυτή την εποχή, ε. Πώς? Ψάχνεις τον εαυτό σου. Νάντια, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους και έχουμε μείνει με την απορία, γιατί το συζητήσαμε πριν από κανένα διβδόματο. Τι είναι ο clean cut άντρα που σου αρέσει? Τι εννοεί clean cut? Κοίταξε, συνήθως λένε ότι στις γυναίκες αρέσουν, παιδί μου, οι άντρες που έχουν ένα προφίλ, αν θέλει, λίγο πιο αλήθικο. Αλήθικο, ακριβώς. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει αυτό. Ούτε σε εμφάνιση, ούτε σε συμπεριφορά. Θέλω λίγο πιο ξεκάθαρες καταστάσεις. Δηλαδή, κουστούμια, χωρίστρα και τέτοια. Όχι, παιδί μου. Αυτό είναι λογιστής. Καλά παιδιά, τα καλά παιδιά τη αρέσουν. Δεν τη αρέσει, παιδιά, ο. Σε καμία περίπτωση. Ο Greek Lover με τρίχα για πουλόβερ, αυτό εννοεί. Όχι, εννοώ που τέλος πάντων και στο παρουσιαστικό, αλλά και στη συμπεριφορά του κυρίως, γιατί το παρουσιαστικό πολλές φορές μπερδεύει. Επίπεδο ευγένεια και τέτοια δεν μπορείς. Ναι, σε κάθε συμπεριφορά να είναι ευγενικός, το συζητώ. Με τα γαλλικά του, το πιάνο του, φαντάζομαι. Όχι, τέτοια. Όχι. Γιατί πιάνο είναι ωραίο να ξέρει. Το πιάνο. Ωραίο είναι, αλλά βρες μου και συζητήσω το κάνω να ξέρει πιάνο. Ο Παύλος, ας πούμε, Νάντια μου, είναι clean cut άντρας. Όχι. Είναι πολύ ο Πάπης. Είναι πολύ. Και ο Χρήστος είναι πολύ. Α, το έχει. Είναι ο παντρεμένος ο Χρήστος, Νάντια. Ο Χρήστος είναι παντρεμένος, καταλαβαίνεις. Έντε ρε παιδιά, τι απογοητεύτηκε. Τι τρώτε. Τι τρώτε ένα στο σπίτι του άλλου, γιατί δεν βγαίνετε λίγο εκεί. Εμείς πλέον ξεκινήσαμε φιλικά, δεν γίνεται πλέον. Δεν θες, Παύλο. Όχι. Τη βλέπω πλέον σαν αδερφή μου. Πλέον, μην μιλήσει, δεν μπορεί. Έλα τα λόγια σου. Εγώ, κοριτσάκι μου, εγώ θα φροντίσω για σένα, ξέρει. Κατερινάκι, μόνο φροντίσει εσύ για μένα, θα έρθει η καταστροφή για πάνω σε αυτήν. Εγώ με σένα, πραγματικά και να το προσπαθήσουμε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε ούτε έναν άνθρωπο κοινό να μας αρέσει. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν θα μ' αρέσουμε ποτέ. Ποτέ. Ωραία. Έχει ενδιαφέρον να παίξετε κάποια στιγμή με την Άντια ένα παιχνίδι που παίζαμε σε ένα σπίτι ένα αναπτύρα. Βράδυ. Ναι, αναπτύρα. Και γενικότερα μέσα από αυτό το παιχνίδι διέβουν πάρα πολλά πράγματα από το παρελθόν. Παίρνει φωτιά η παρέα έτσι. Πάρα πολλά για το παρελθόν τη Κατερίνα Ζαρέφη. Βέβαια, κάτι ήταν τον εαυτό τη. Αλλά αυτά νομίζω ότι δεν είναι για αυτή την περίπτωση την πρωινή. Όχι. Θα αλλάξει το προφίλ τη και οι κυρίε μα παρακολουθούν. Αφρικάν. Είναι για blackout. Να μην βλέπει κανεί τίποτα. Είναι για blackout. Νάντια μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, Νάντια. Καλή επιτυχία, βρε παιδιά, στα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές από σήμερα. Βέβαια, πολύ σωστά. Δηλαδή, τέτοια γιορτή μεγάλη, ενώ που θα γιορτάζουν πολλά και να δίνουν πανελλαδικές είναι λίγο σκληρό και άγριο, αλλά θα πάνε όλα καλά. Να είσαι καλά, Νάντια, μας ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Μια χαρά.